Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με την δομή μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής. Η δομή αποκλειστή που ήταν, μάλλον από ό,τι φαίνεται μετατρέπεται σε ανοιχτή δομή μεταναστών. Θα δούμε το θέμα. Οι πληροφορίες ήρθαν και από νωρίς το μεσημέρι εδώ στην τηλεόραση επιλογές. Ωστόσο, τώρα το βράδυ πρέπει να ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Οι πληροφορίες λένε ότι παραδόθηκαν τα κλειδιά στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στο ΔΟΜ. Μαζί μας για να δούμε το θέμα είναι ο πρόεδρος του Προμαχώνα, ο κύριος Λεωνίδας Σπύρος. Ο κύριος Σπύρος Λεωνίδας. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Για πείτε μας, τι εξελίξεις υπάρχουν. Η δομή είναι ήδη ανοιχτή. Έχει ήδη ανοίξει η δομή. Υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής αστυνομίας και του ΔΟΜ. Θα μπορούσαν από αυτή τη στιγμή να είναι ελεύθεροι να βγουν έξω, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ασυνόδευτα παιδιά και κάποιες έγκυες γυναίκες και καρκινοπαθείς και νεφροπαθείς που έχει εδώ, και υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ της αστυνομίας και του ΔΟΜ πώς θα μεταφερθούν αυτά από τη δομή σε χώρους κατάλληλους για αυτούς τους ανθρώπους. Ο επικεφαλής της ΔΟΜ μου είπε ότι αναλαμβάνουν αυτοί. Η αστυνομία δεν έχει κανένα ρόλο πια να παίξει εδώ. Η δομή θα είναι ανοιχτή, θα μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν ό,τι ώρα θέλουν. Ό,τι ώρα θέλουν, να πηγαίνουν όπου θέλουν. Φυσικά, επειδή υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί του κορονοϊού, θα ισχύουν και για αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να επιβάλλουν καμιά απαγόρευση μετακίνησης. Αν η αστυνομία τους πιάνει στον δρόμο, θα τους επιβάλλει αυτό το πρόστιμο των 150 ευρώ, αν δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας. Πρόεδρε, να τα δούμε λίγο, με συγχωρείτε, τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Όταν ξεκίνησε αυτό το κουβάρι για το πού θα γίνει η δομή μεταναστών στη Συντική από τη Ροδόπολη στη Βυρώνια και από τη Βυρώνια στο κλειδί που κατέληξαν οι άρχοντες του τόπου, όλοι λέγανε, και οι πληροφορίες που ερχόντουσαν και ο υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, όλοι τους έλεγαν ότι η δομή θα είναι κλειστή. Ναι. Τι άλλαξε, πρόεδρε? Δεν ξέρω τι άλλαξε. Πριν μια εβδομάδα, από ό,τι μας είπε εδώ η επικεφαλής της ΔΟΜ, έπεσε από τα σύννεφα. Ήρθε και ο δήμαρχος εδώ. Πότε? Είναι εδώ, ποιος και αυτός λέει ότι έπεσε από τα σύννεφα. Ναι, είναι εδώ. Ότι πριν μια εβδομάδα υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση ότι η δομή στη θέση κλειδί είναι ανοιχτή δομή και μόνιμη δομή. Και μόνιμη δομή. Και μόνιμη δομή. Δεν θα φύγουν δηλαδή οι μετανάστες και οι πρόσφυγες σε ένα μήνα? Όχι, θα μπορούν να φεύγουν, να πηγαίνουν όπου θέλουν. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας περιορισμός. Αν δεν γυρνάνε τα βράδια ή αν φεύγουν το βράδυ και δεν έρχονται για κάποιες μέρες, απλά θα τους δίνουν από τα Μητρώα. Μάλιστα. Είναι όπως είμαστε εγώ και εσύ. Απλά αντί για την διεύθυνση κατοικίας που δηλώνουν ή στα σπίτια που μένουν, αυτοί μένουν σε αυτή τη δομή και μπορούν να πάνε όπου θέλουν στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή σαν τη δομή που υπάρχει εδώ στις Σέρρες, που είναι με τους Γεζίντι πρόσφυγες. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι και η ίδια η ΔΟΜ λέει, και ο ίδιος ο ΔΟΜ λέει με αυτούς που συζητήσαμε, ότι σας ακούμε στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, έχεις δίκαιο ότι αυτός ο τόπος εδώ, αυτός ο χώρος εδώ είναι ακατάλληλος να μένουν άνθρωποι και εμείς θα προσπαθήσουμε αυτήν την δομή να την κλείσουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να τους μεταφέρουμε από εδώ τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι τόπος να μένουν εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένας εμπεγμός στην όλη διαδικασία, διότι ξέραμε ότι θα είναι κλειστή, αλλά τελικά πριν από μια εβδομάδα έγινε ανοιχτή, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες σας. Αυτό πώς το σχολιάζετε, πρόεδρε? Τι να σχολιάσω, εμείς από την αρχή, από τότε που έγινε εδώ η δομή, ήταν όλοι ανεύθυνοι, όλοι δεν ξέρανε, όλοι δεν γνωρίζανε. Τώρα πέφτουν από τα σύννεφα. Όλοι δίναν διαβεβαιώσεις, πρόεδρε, μην το σηκώνεις τόσο το θέμα, αυτή θα είναι μια κλειστή δομή και δεν θα βγαίνει ούτε κουνούπι από εκεί. Ναι. Θα είστε ασφαλείς, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα και δέστε, κάναμε και διπλό φράχτη. Και μια και το είπα, είναι και ένα ερώτημα αυτό. Γιατί κάνανε τόσα έξοδα? Γιατί κάνανε τόσα έξοδα και κάνανε διπλούς φράχτες εδώ και αυτά και αγκαθωτά σύρματα και ιστορίες και όλα αυτά, τα οποία τώρα είναι άχρηστα φυσικά. Δεν χρειάζονται. Και μας δίναν αυτές τις διαβεβαιώσεις. Μάλιστα. Όλοι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τους οποίους επικοινωνούσα και έβαζα το θέμα,
όλοι ότι η δομή είναι κλειστή. Ξέχασε το μεσημέρι. Mm-hmm. Το μεσημέρι ο κ. Χατζηβασιλείου είπε στο δελτίο σας ότι η δομή είναι κλειστή και μην ακούτε αυτές τις φήμες. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ο εμπλεγμός ήταν όχι, πώς να σας το πω, προκλητικός, ήταν πέρα από κάθε, όριο. Όχι πια τόσο ψέμα. Καταλάβατε. Ήρθα το απόγευμα εδώ πέρα για να φέρω πράγματα στους, σε αυτούς εδώ που ήταν μετανάστες και βλέπω ξαφνικά την αστυνομία στην άκρη και να κάνει κουμάντο εδώ. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι ο Δήμαρχος είναι στην περιοχή, τι σας είπε, τι γίνεται εκεί, τι λέει ο Δήμαρχος. Από τα σύννεφα, ότι έπεσε από τα σύννεφα και ότι αυτός είχε διαβεβαιώσεις ότι η δομή θα είναι κλειστή και θα είναι για ένα μήνα. Ότι δεν γνώριζε τίποτα. Μάλιστα. Υπήρχαν ναι. και δηλώσεις εκεί, νομίζω, όταν είχατε κάνει μια κινητοποίηση οι κάτοικοι του Προμαχώνα από τους τοπικούς άρχοντες που ψήφισαν και είπαν ναι στο να έρθει η δομή εκεί πέρα. Οπότε έρχονται σε αντιδιαστολή όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Μα τώρα, ναι, μα τώρα πρέπει να βγουν μπροστά στις ευθύνες τους. Ήρθαν στη συγκέντρωση που έκανα εγώ στον Προμαχώνα και μπροστά στον κόσμο είπαν ότι θα είναι για ένα μήνα και δομή κλειστή. Δεν έχει καμιά σχέση με τις δομές που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ότι δεν θα μπορεί να βγαίνει κανείς. Γιατί θα έχει αστυνομική δύναμη, γιατί θα έχει περίφραξη και τέτοια. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς τώρα αυτά. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς τώρα πια το πρόβλημα, ξέρετε, ότι δεν είναι μόνο του Προμαχώνα. Mm-hmm. Έτσι, είναι όλου του νομού. Φυσικά το πρώτο του Δήμου Συντικής, έτσι. Βεβαίως. Αλλά πέρα από αυτό καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ανοιχτή δομή η οποία είναι μέσα σε τέτοιες συνθήκες φτιαγμένες που οι άνθρωποι δεν θα καθίσουν εδώ και θα ξαμοληθούν και δεν θα έρθουν όλοι στον Προμαχώνα. Uh-huh. Έτσι. Αυτοί θα κοιτάζουν να πηγαίνουν σε μεγάλες πόλεις για να χάνονται και να εξαφανίζονται. Επικοινωνήσατε με τους βουλευτές του νομού? Όχι, προς το παρόν όχι, ακόμη είμαι εδώ γιατί λέει ο κύριος Ζαπρίδης ότι τα ψέματα μέχρι εδώ ήταν. Τελειώσανε τα ψέματα ο κύριος Ζαπρίδης, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Θα προβούν σε κάποια διαμαρτυρία, κάποια κινητοποίηση, είναι, κάτι. Ναι, κάνουν τέτοιες σκέψεις, αλλά είναι το πρόβλημα του κορονοϊού στην. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Κορονοϊός, λοιπόν, σταματάει τα πάντα. Ναι, δηλαδή, αν ο κορονοϊός δεν ήταν, δεν είχαμε αυτά τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι από εδώ οι 600 θα μπορούσαν να βγουν έξω και να πάνε όπου θέλουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Όπου θέλουν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ σας αν και επιβεβαιωθήκαμε σε όλα αυτά τα οποία λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Και εσείς από το δικό σας το μετερίζει, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Το επιβεβαιώνει και ο ΔΟΜ σήμερα ότι αυτός ο τόπος εδώ είναι ακατάλληλος. Ποιος τον επέλεξε αυτό εδώ? Να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, που αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιον το βάζει σε κάποιο χώρο που δεν μπορεί να μείνει, θα κοιτάξει να σκοτεί να φύγει. Mm-hmm. Όταν ήταν κλειστή. Πολύ περισσότερο τώρα που θα είναι από αύριο το πρωί ανοιχτή. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λεωνίδα Σπύρο, τον πρόεδρο του Προμαχώνα.